Καλησπέρα σας, κύριες και κύριοι Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Περιφερειάρχη, μπροστά σας έχετε ένα τετρασέλιδο του συλλόγου μας που σας μοιράσαμε πριν από λίγο. Μέσα εκεί φαίνεται καθαρά και με τα στοιχεία των δικών σας μετρήσεων ότι η περιοχή μας είναι εξ αρχής καταδικασμένη να πεθάνει είτε από τους καρκινογόνους ρήπους που καθημερινά αναπνέουμε, είτε από ένα βαμέ που όπως και οι ίδιοι εκτιμούν δεν είναι καθόλου απίθανο, δεδομένου ότι ο Ιλουάν και τα καζάνια στο πέραμα ανήκουν στην κατηγορία Σεβέζου. Δεν είναι η πρώτη φορά που θίγουμε αυτά τα ζητήματα και σε εσάς και στους κατά καιρούς υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών των τελευταίων 10 χρόνων. Άλλωστε, στη Δραπετσόνα έχουν γίνει πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις με μαζική συμμετοχή από το 2014 μέχρι σήμερα για την απομάκρυση της ΟΗ Λουάν και των καζανιών του θανάτου. Γι' αυτό και δεν θα επεκταθώ σε όλα τα θέματα. Θέλουμε όμως μια απάντηση σε εύλογα ερωτήματα που έχουμε. Πρώτον, με ποια κριτήρια έκρινε η Περιφέρεια Αττικής ότι πρέπει να δώσει άδεια λειτουργία στην ΟΗ Λουάν μέσα στον οικιστικό ιστό, 100 μέτρα από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Δραπετσόνας, όταν υπάρχει νόμος που λέει ότι όσες βιομηχανίες ανήκουν στην κατηγορία Σεβέζο, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο από κατοικημένη περιοχή. Μήπως επειδή υπήρχε στις προϋποθέσεις για την πώληση του λιμανιού στην Κόσκο. Ποια ήταν η σκοπιμότητα να δοθεί και άδεια εμπορίας πετρελοειδών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη βιομηχανία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα και μεγαλώνοντας τους κινδύνους για ένα βιομηχανικό ατύχημα με την αποθήκευση πετρελοειδών, γιατί πάλι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε παράταση στην παραμονή της ΟΗ Λουάν, ενώ υπήρχε αλλαγή των χρήσεων γης σε χρήσεις πρασίνου και αναψυχής, με ποιο σκεπτικό εγκρίθηκαν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Κόσκο όλα τα προηγούμενα χρόνια και η τελευταία πρόσφατα, όταν στο master plan της Κόσκο όχι μόνο δεν προβλέπεται η απομάκρυνση από κατοικημένες περιοχές των εν λόγω βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά προχωράνε ένα βήμα παραπέρα αφού αλλάζουν τις χρήσεις γης στην περιοχή της ανάπλασης και από χρήσεις πρασίνου, αναψυχής κτλ. Τις ξανακάνουν βιομηχανικές, επιτρέποντας όχι μόνο την παραμονή της ΟΗ Λουάν επάπειρον, αλλά και την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών μέσης όκλησης στην περιοχή. Κάτι που θα επιβαρύνει περισσότερο την ασφυκτική κατάσταση που ήδη ζούμε. Γιατί δόθηκε άδεια λειτουργίας logistic νατοικής δύναμης μέσα στα σπίτια μας, στον όρμο Ηρακλέους, δεδομένης της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, πραγματικά θα θέλαμε μια απάντηση από όλους τους εμπλεκόμενους. Αφού τα δικά μας χρήματα, με τα δικά μας χρήματα χρηματοδοτήθηκε η έρευνα του Δημόκριτου και του Αστεροσκοπίου για τις οσμές στην περιοχή το 2019 και είχαμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία από αυτές, τα οποία δείχνουν ότι όχι μόνο η περιοχή είναι υγειονομική βόμβα, αλλά υποδεικνύουν και τον ένοχο, την ΟΗ Λουάν. Γιατί δεν έγινε τίποτα μετά από αυτό, γιατί θαύτηκε αυτή η έρευνα, γιατί κανένας αρμόδιος φορέας, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, δεν πήρε κάποιο μέτρο μετά από αυτό, 5 χρόνια μετά τις μετρήσεις και με δεδομένη την αύξηση του τζίρου του λιμανιού, άρα και της ΟΗ Λουάν, αυτοί συνεχίζουν να θησαυρίζουν και εμείς είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στην κυριολεξία σε ένα θάλαμο αερίων, ξέροντας όλη την κατάληξη. Οι ευθύνες πιστεύουμε ότι είναι εγκληματικές. Κυρίες και κύριοι, πριν από 2 μέρες έκλεισε ένας χρόνος από τη μέρα που ολόκληρη χώρα συγκλονίστηκε από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Και τότε σωματεία και φορείς έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου χρόνια πριν για αυτή την εγκληματική πολιτική που βάζει στο ζύγι τα κέρδη απέναντι στις ζωές και την υγεία μας. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε πάλι στο σημείο να πούμε εκ των υστέρων ότι εμείς σας τα λέγαμε. Δεν βάζουμε τη ζωή μας στο ζύγι, ούτε τη δική μας, ούτε των παιδιών μας. Γι' αυτό σας ζητάμε να ακούσετε τους φορείς και τα αιτήματά τους και να λυθεί το θέμα άμεσα.